σιγά βγάζει. Μια θάλασσα μαγειρής, αυτά θα είναι. Θα έχει καλά, θα έχει χειρότερα. Μια φορά, δυο. Ύστερα από 50 χρόνια με θάλασσα, τι θες να κάνεις, ρε Γιάννη. Όλα τα νησιά, Ψαρά, Χίου, Τίνου, Σκύρου, όλα τα έχω γυρίσει με μια καρποζοφλάδα, όχι καγιά. Αλλά προσέχεις όμως, προσέχεις τον καιρό, να σέβεσαι η θάλασσα, έλεγε ο πατέρας είμαι συγχωρημένος, θάλασσα να την προσέχεις.
φουρτούνι, σκι, φάγαμε ξάξ, σπολ, κοιμούμαστε μες βάρκες. Αλλά είχε γλύκα. Τώρα, αγάπη μου γλυκιά, σδίητα. Μια φορά στα ψαρά, τρεις μέρες είχαμε να φάμε ψωμί. Ήταν νοτιά και δεν μπορούσαμε να πάμε στο λιμάνι. Ακόμα μια φορά είμαστε στη Χιό. Πήρε νοτιά, δεν μπορούσαμε να πάμε, γιατί δεν είχαμε Ελλάδα. Πήγαμε και κρέψαμε από τον Άγιο. Τι έκαναμε. Νερό από τα χαντάκια, από αυτά τα πγάδια. Μη συζητάς. Φουρτούνες, ατσιμάς αξπόλυτος να... Βαρημένος. Αλλά ήταν ευχάριστα χρόνια. Έκανες προκοπή. Τώρα, ό,τι και να κάνεις ψωμί δεν έχει. Τότε δεν είχε τέτοια πράγματα. Είχε τσέπς, είχε πράγματα. Δεν είχε τσέπς, δεν είχε. Η μάνα μου συγχωρημένη είχε ένα σακούλι στο λαιμό του. Και κάθε βράδυ που παγαίναμε πλήρω σαν τρόπ, έβαζε ένα δικάρ μέσα. Γιατί το έβαζε το δικάρ. Άμα πάθαμε καμιά ζημιά, στη μηχανή, στο καΐκ, στην τράτα, να πάμε να πάρουμε. Δεν είχε το της βίρισε. Βίρισε δεν δίναν. Δίναν σε αυτήν που είχαν αντάραγμα. Τώρα, σ' είπα. Τα πράγματα είναι αυτά. Άμα δεν ήταν σμπίνα τα χτένια, η αηβάδηση του κόσμου θα ψοφούσε όλος. Έπειτα έβγαζε κάποια στα χτένια, τα έδινε ανταλλαγή, έπαιρνε κουματαλαδέλη, τα τγανίζαν, τα γυμώζαν, πυρνούσαν. Τώρα πάνε τα χτένια. Μπορούσαμε να βρεις ένα κιλό χτένια. Πάνε. Τα φάγανε. Τα ίδια και τα κηδόνια. Ένα-δύο χρόνια τελειώσαν. Θα λένε, ρε ένα κηδόνια, ρε. Γιατί προστασία θέλει, ο κόρφος θέλει προστασία. Θέλει. 2-3 μήνες αγρανά πάψ, να σταματήσουν όλα, να τα πεζημιώσουν τι το κάνουν ή να τα βγάλουν από όξο. Από παγιέν όξο να ψαρεύουν για να συνέρθει στον τόπο.